Με όμως ότι από την πλευρά τους και οι συνδικαλιστές για όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ευθύνη. Εδώ βρισκόμαστε για να τους διαφημίσουμε βέβαια. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Στάθη Τραχανατζή που είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΓΕΣΕ. Καλησπέρα κύριε Τραχανατζή. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Δεν ξέρω αν έχετε χάσει λίγο το ρόλο σας και την ταυτότητά σας ως συνδικαλιστές, όχι προσωπικά εσείς. Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πολλά περισσότερα από χθες. Είναι σαφώς ότι τα συνδικάτα έχουν δεχθεί μια στρατηγική ήττα. Αλλά τα συνδικάτα θα πιστεύω ότι έχουν βληθεί και από τα μέσα. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε να καταλάβει ο κόσμος. Τα τείχη πέφτουν από μέσα. Μερικές φορές πέφτουν όταν αλλάζουν οι σχετισμοί. Τα τείχη και ειδικά τα ισχυρά τείχη, όπως είναι τα δικά σας τείχη στη ΓΕΣΕΕ, πέφτουν μόνο από μέσα. Και από μέσα και από τον κόσμο που μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα. Γιατί σας είπα ότι... Στις 27 Νοέμβρη πάτε σε κινητοποίηση. Είναι μια πολύ μεγάλη απεργία στις 27 Νοέμβρη, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση πρέπει να πω ότι διαφημίζει ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά έρχεται να πάρει νέα μέτρα και αν θέλετε... Και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα και της Καθημερινής και της Αυγής φαίνεται ότι τα σχέδια που υπάρχουν δεν είναι τόσο καλά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι εδώ και 5 χρόνια έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη επίθεση. Η κυβέρνηση, και γι' αυτό τον λόγο πήραμε την απόφαση για απεργία και στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΔΗ, η κυβέρνηση από την ίδια στιγμή που διαφημίζει ότι φεύγει τα μνημόνια, φεύγει η Τρόικα, ετοιμάζεται να πάρει μέτρα όπως η απελευθέρωση των απολύσεων σε μια περίοδο που λόγω των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί η ανεργία έχει εκτοξευθεί άνω του 26,5%. Οπότε θέλει με ένα μέτρο να βοηθήσει. Είναι η πραγματική ανεργία. Η πραγματική ανεργία είναι πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Πείτε το νούμερο, τα ξέρετε τα νούμερα. Πάνω από 30%. Πάνω από 30%. Και στους νέους η ανεργία είναι πάνω από 55% στους νέους ανθρώπους. Οπότε ένα από τα μέτρα αυτά που θέλει να πάρει η κυβέρνηση θέλει να δώσει ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία και να απελευθερώσει, να δώσει το δικαίωμα σε επιχείρηση να μπορούν να απολύουν ακόμα και από το 5% που έχουν το δικαίωμα μέχρι σήμερα. Για εξηγήστε στους πολίτες που μας ακούνε τι σημαίνει εισαγωγή του lockout. Το lockout είναι ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει εμπόδια στο να μπορούν τα σωματεία και τα συνδικάτα και όλου του βαθμού να, με πιο δύσκολους όρους να ψηφίζουν και να κηρύσουν απεργίες, την ίδια στιγμή θέλει να επαναφέρει ένα νόμο που υπήρχε πριν από 35 χρόνια, στον οποίο οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις θα μπορούν αυτές να κάνουν απεργία, εάν οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα δεν αποδέχονται τα αιτήματά τους, τα οποία σήμερα ξέρετε ποια είναι, η απόφασή τους να μειώσουν ακόμα περισσότερο τους μισθούς. Δηλαδή, από τη μια στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να, για να κάμψει και τις τελευταίες αντιδράσεις αυτά τα συνδικάτα που όλοι θέλουμε να αλλάξουμε, ή αρκετοί από εμάς θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά δεν θέλει ακόμα και αυτά τα συνδικάτα, και την ίδια στιγμή που βάζει εμπόδια στο πώς προκυρήσονται οι απεργίες από εδώ και πέρα, δίνει το περιθώριο στους εργοδότες. Δεν είναι εργατικός εκβιασμός αυτός. Τι είναι? Όχι απλά εργατικός εκβιασμός, αλλά ξέρετε, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε νιώσει μια πραγματική κατάσταση που υπάρχει θέμα δημοκρατία στη χώρα, στο πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα σε μια νύχτα, με βουλευτές οι οποίοι δεν διαβάζουν καν τα νομοσχέδια. Βουλής, τα νομοσχέδια. Και όλα ακριβώς αυτά τα πράγματα. Αλλά εκτός αυτά τα μέτρα που σας είπα, θέλει να πάρει και μέτρα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό, όταν ήδη έχουν μειωθεί οι συντάξεις, μέτρα τα οποία θα αυξήσουν και τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας για να πάει κάποιος στη συνταξιοδότηση, θα μειώσουν τις επικουρικές. Υπάρχει στόχος να καταργηθούν πλήρως τα επικουρικά ταμεία και να γίνει πλήρης ενσωμάτωση. Οπότε πάμε σε μια μεγάλη μείωση των συντάξεων σε μια εποχή πια που οι ίδιοι εργαζόμενοι αλλά και τα πολύ φτωχά λαϊκά στρώματα στενάζουν κάτω από τον έμφυα που άκουσα προηγούμενα και είχατε ένα θέμα στο δελτίο σας. Στον έμφυα που τώρα πια πιάνει ακόμα και το συνταξιούχο που παίρνει 550 ευρώ αν έχει ένα χορευάκι σε ένα βουνό. Έρχεται η κυβέρνηση με τα μέτρα που παίρνει και του λέει όχι, θα το ξαναπληρώσει αυτό το μικρό σπιτάκι. Και αυτό η κυβέρνηση το λέει ότι η χώρα απελευθερώνεται από τα μνημόνια. Κύριε, δεν έχουμε τη δυνατότητα συχνά να έχουμε στελέχη του δικού σας επίπεδου και ευελληνικούς της ΓΕΣΕΕ. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο το δικό σας. Αγαπάτε να λέτε εσείς, γιατί εσείς θα πρέπει να το λέτε πρώτοι. Εμείς θα το λύσουμε. Και άμα δεν, δεν το λύσουμε θα φταίμε εμείς. Παραφράζοντας λίγο τον Καζαντζάκη. Δηλαδή να λέτε ότι πρέπει να το λύσουμε εμείς το πρόβλημα αυτό. Δεν έχετε αναλάβει το ρόλο σας κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Θα έπρεπε στην Ελλάδα της κρίσης οι εργάτες, γιατί αυτό σημαίνει ΓΕΣΕΕ για όποιον δεν το ξέρει,
η Γενική Συνομοσπονδία. Θα έπρεπε να ήταν μπροστά παντού. Θα έπρεπε να ήταν στη μερίδα του λέοντος της ενημέρωσης. Να τους αναγκάσετε εννοώ. Κοιτάξτε, ακόμα και αυτή η κινητοποίηση που προκυρήσουμε στις 27 του Νοέμβρη και φιλοδοξούμε να είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, με πολύ δυσκολία υπάρχει απόφαση για να γίνει. Αλλά δεν είναι η στιγμή αυτή εν ώψη μιας μεγάλης πρωτοβουλίας που παίρνουμε να ενημερώσουμε δεν και αυτά για κάνουμε. Δεν μιλάω για την πρωτοβουλία, κύριε Τραχανατζή. Μιλάω για την ουσία της δικής σας δράσης ως συνδικαλιστικό κίνημα. Κοιτάξτε, πολλά πρέπει να αλλάξουν και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τι σας κρατάει πίσω, το χαλινάρι? Ποιο είναι? Κοιτάξτε, η δική σας διάσπαση, η πολιτική παρίσφρηση, ακούστε, οι δικές σας πολιτικές φιλοδοξίες του καθενός. Και στα συνδικάτα όπως και σε όλους τους φορείς. Πόσους βουλευτές έχετε από τη... Και στα συνδικάτα όπως και σε πολλούς φορείς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εγώ δεν θέλω να κάνω απλουστεύσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να τιμούν το ρόλο τους που είναι ανιδιοτελής. Είναι μια έκφραση η οποία την φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ιδιοτέλεια του συνδικάτου και του συνδικαλιστή, ότι είναι εκεί για να προσφέρει, είναι εκεί για να βοηθήσει, είναι εκεί για να εκφράσει. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα επί χρόνια. Έχουμε συνδικάτα και συνδικαλιστές που πραγματικά δεν παίζουν τον ρόλο τους, που γυτνιάζουν πως τις κυβερνητικές πολιτικές. Δεν είναι εκεί για να εμπνεύσει αυτή την περίοδο, κύριε Τραχανατζή. Βεβαίως, πραγματικά δεν εμπνέει το συνδικαλιστικό. Δεν εμπνέει, κύριε Τραχανατζή. Είναι απόλυτα σωστά αυτό που λέτε, αλλά τα συνδικάτα είναι. Είναι θεσμοί οι οποίοι χρειάζονται στους εργαζόμενους και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη, αλλά πρέπει να τα αλλάξουμε, να τα επανιδρύσουμε. Όπως και σε πολλά άλλα, ότι οφείλουμε όμως να είμαστε αποτελεσματικοί. Βεβαίως, η αποτελεσματικότητα είναι το. Πού είμαστε αποτελεσματικοί? Το μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια δεχτήκαμε μια τεράστια επίθεση. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα μέτρα, παρόμοια μέτρα έχουν πάρθει, αλλά σε ένα ευρύ, σε μια ευρύ περίοδο. Ο ρόλος του συνδικαλισμού όμως είναι να προστατεύσει, να μπει ανάχωμα. Έχει κύριε δίκιο. Μα είχατε γίνει εκολαπτήριο πολιτικών, κύριε Τραχανατζή. Έχετε δίκιο. Σας είπα ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι όμως και δεν μπορούμε να πυροβολούμε τα συνδικάτα, διότι τα συνδικάτα έχουν ένα μεγάλο ρόλο να επιτελέσουν, αλλά πρέπει, πιστεύω, να προχωρήσουμε στην επανίδρυσή τους. Αν δεν κάνετε αξίες, την αυτοκριτική σας στο λαό, να καταλάβει ότι το μετανιώσατε, δεν θα έρθει κοντά σας. Να σας πω, και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σας λέω και πάλι ειλικρινά, θέλω να το πω, δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν ενοχλεί ότι δεν το θεωρείτε σκόπιμο. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Γιατί θεωρήσατε κι εσείς πρωτεύοντα, ότι έχει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την προσπάθεια το να εμπνέεις από κάτω τους εργάτες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εμπνέεις και φυσικά η ηγεσία σήμερα του συνδικαλιστικού κινήματος δεν εμπνέει, ειλικρινά δεν εμπνέει, αλλά η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε είναι να τα αναγεννήσουμε, να τα επανιδρύσουμε για να μπορέσει ο κόσμος να εκφραστεί, διότι κάθε μέρα που περνάει και νέα μέτρα αυτή η κυβέρνηση περνά, τα μέτρα τα οποία εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, και να σας πω και κάτι άλλο, δεν βοηθούν αυτό που λέγεται εθνική οικονομία, γιατί η εθνική οικονομία έφτασε αυτά τα χάλια με αυτά τα μέτρα. Η ανεργία αυξήθηκε, η εξαθλίωση συνεχίζεται, τα μαγαζιά κλείνουν, ακόμα και οι μικροί επιχειρηματίες στενάζουν και κλείνουν τα μαγαζιά τους, και αυτοί που επιβιώνουν είναι οι μεγαλοκαρχαρίες, οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Γι' αυτό και προσπαθούμε μέσα από αυτή την απεργία να καλέσουμε και τους εμπόρους και τους μικρούς επιχειρηματίες να έρθουν μαζί μας σε ένα κοινό μέτωπο για να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ελλάδα τα οποία έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Πάντως, επειδή δεν έχουμε κάθε μέρα μνημόνια, τα τελευταία 5 χρόνια ήταν τα πιο κρίσιμα. Εκεί ήθελαν ο κόσμος να σας δει πραγματικά, κύριε Τραχανατζή, όχι εσάς προσωπικά. Το πόσο τώρα βάζετε φρόμο, εντάξει, δεν πυροβολούμε τον κύριο Τραχανατζή. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά επειδή ξέρουμε επίσης ότι δεν μασάει και τα λόγια του, γι' αυτό και τον ρωτάμε. Σας είπα ότι... Δηλαδή στην Ελλάδα του μνημονίου περίμενα από το συνδικαλισμό να μπει μπροστά. Σας είπα ότι τα συνδικάτα, εκτός από την επίθεση που έχουν δεχθεί, έχουν βληθεί και από το έσω, από τα μέσα, από παραγοντισμούς, από κυβερνητικές πολιτικές, από κομματικές παρεμβάσεις. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε εάν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Κύριε Τραχανατζή, απομονώστε τους, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όλοι πολλοί έχουν πολιτικές φιλοδοξίες. Έχετε γνωστό. Απόλυτο δίκιο. Αλλά εντάσσονται σε κομματικές παρατάξεις και έχουν και κομματική πειθαρχία. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά σας λέω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να περισσώσουμε
ό,τι μπορούμε περισσότερο από αυτή την καταστροφή. Έχουν πάρθει πάρα πολλά μέτρα και αυτά που ειλικρινά σας είπα στην αρχή, ότι η κυβέρνηση διαφημίζει ότι τελειώνει το μνημόνιο, αποχωρεί η Τρόικα και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει νέα μέτρα που είναι άκρος επικίνδυνα για τους εργαζόμενους και εν τέλει δεν θα βοηθήσουν την εθνική οικονομία της χώρας. Εδώ θα βάζουν φραγμό στις απεργίες και πώς θα τις κάνετε. Μα γι' αυτό το κάνουν. Γιατί ακόμα και αυτά τα συνδικάτα που κατηγορείτε, ασκείτε κριτική, εσείς δεν κατηγορείτε και καλώς κάνετε και πρέπει να ασκείτε κριτική, ούτε αυτά τα συνδικάτα θέλουν. Γιατί θέλουν να φτάσουν το μισθό στα 200 ευρώ, γιατί αυτό λέει το μνημόνιο μέσα και προσπαθούν να το κρύψουν, γιατί θέλουν ακόμα να ξαφνιάσουν. Μην χάσετε το ρόλο σας. Μην χάσετε το ρόλο σας, ο ρόλος σας, ο ρόλος ο δικός μου, του Γιάννη, των δημοσιογράφων, είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα σε εσάς. Εσάς, ο ρόλος σας, ποιος είναι? Ο ρόλος μας είναι να ενώσουμε τους εργαζόμενους, ναι, να τους εμπνεύσουμε καταρχήν, να τους ενώσουμε σε μια κοινή δράση για να σταματήσουμε την καταστροφή που έχει γίνει όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά και στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Τέλος πάντων, βάλουμε λάθος, μάλλον στοχεύουμε σε εσάς, δεν αφορά εσάς. Σε καμία μιλάμε συνολικότερα. Το ξαναλέμε ότι, σας είπα ότι δεν είμαστε ο Στάθης ο Τραχανατζής είναι από αυτούς που τρέχουν και αγωνίζονται. Άλλωστε, 28. Το γνώρισε και από πριν ότι θα είχα κάνει. Είναι και στον ιδιωτικό τομέα ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Αλίμονο, αλίμονο. Στο δημόσιο λοιπόν. Τέλος πάντων, 27 Νοέμβρη, κύριε Τραχανατζέας. Μια μεγάλη απεργία. Καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει όλοι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ. Καλούμε τους επαγγελματίες, τους μικρούς που πραγματικά στενάζουν να έρθουν μαζί μας, τους εμπόρους, σε ένα μεγάλο κοινό μέτωπο για να βοηθήσουμε πραγματικά, όχι να μην περάσουν μόνο τα μέτρα, αλλά να βοηθήσουμε τελικά αυτή η εθνική οικονομία που στο όνομά της υποτίθεται η κυβέρνηση της καταστροφής, εδώ και όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 5 χρόνια παίρνουν όλα αυτά τα βάρβαρα μέτρα, να υπάρχει μια διέξοδος στη χώρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τραχανατζή, για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για τα σχόλια και το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να